απέλτης για τον Αρτέμις Ώρα και 7 από τους 8 συνεργάτες οπαδούς του που κάθισαν στο εδόλιο για διασπορά ψευδών ειδήσεων ήταν η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου Ηρακλείου. Αυτό που θα κρατούσα είναι ότι μακάρι να φανήκαμε χρήσιμοι όσον αφορά κάποιους συμπολίτες μας που εν πάση περιπτώσει μπόρεσαν να κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι η αλήθεια. Για καθεστώς μιλάμε αυτή τη στιγμή, τους έχει βάλει να φυλάνε τον πολίτη από την αδικία. Εκείνοι όμως φυλάσσουν το καθεστώς για να επιβάλλει την αδικία στους πολίτες. Στη δικαιοσύνη είχε προσφύγει ο δικηγορικός σύλλογος Ηρακλείου δια του Προέδρου του με στόχο να προστατευτούν ανυποψίαστοι πολίτες από τις ψευδείς προσδοκίες που καλλιεργούν ο επικεφαλής και τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης. Ο σκοπός του δικηγορικού συλλόγου ήταν να γίνει ευρέως γνωστό το ζήτημα και να πληροφορηθεί ο κόσμος το ποια είναι η αλήθεια. Όποιος είχε τα αυτιά του ανοιχτά και πέρα από προκαταλήψεις και στεγανά που ενδεχομένως καθένας μπορεί να κουβαλάει, νομίζω ότι το έβλεπε καθαρά. Βιώνουμε για ακόμα μία φορά και αποδεικνύεται μία πολιτική δίωξη στον φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης. Ο φορέας, ο οποίος αυτή τη στιγμή με πάνω από 350 τοπικούς οργανισμούς ενώνει τους Έλληνες. Ο Αρτέμις Ώρας καταδικάστηκε από το δικαστήριο σε φυλάκιση 3 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ. Το δικαστήριο καταδίκασε ακόμη 7 από τα 8 τοπικά στελέχη της οργάνωσης σε φυλάκιση 18 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, ενώ ένας μόνο από τους κατηγορουμένους απαλλάχθηκε. Καταδικάζει Έλληνες πολίτες που παλεύουν για την απελευθέρωση της πατρίδας τους. Φυσικά είναι μια μικρή ποινή η οποία εφεσιβάλλεται και δεν ισχύει απολύτως τίποτα. Θα δούμε σε μεγαλύτερο βαθμό και αυτό το οποίο έχουμε να πούμε ως Ελλήνων Συνέλευση, πέρα από κάθε πολιτική δίωξη και οτιδήποτε το καθεστώς και να θέλει να δομήσει εναντίον του Προέδρου, του Αρτέμις Ώρα και κάθε Έλληνα πολίτη, οι Έλληνες ενώνονται. Ως μάρτυρες υπεράσπισής τους είχαν προσέλθει στην ακροαματική διαδικασία δύο από τα στελέχη της Ελλήνων Συνέλευσης, τα οποία χαρακτήρισαν προηλημένη την απόφαση του δικαστηρίου, την οποία και κατήγγυλαν. Ήρθαμε εδώ όχι γιατί περιμέναμε κάτι καλύτερο, διότι η έδρα από την πρώτη στιγμή έδωσε το μήνυμά της. Όμως, σαν ένομοι, σαν πολίτες που σεβόμαστε τους νόμους, οφείλαμε να περιμένουμε μέχρι το τέλος να πάρουμε την προανηλυμένη απόφαση, η οποία στο τρίτο λεπτό της δίκης ήταν ήδη διαμορφωμένη.